Ζούμε σε μία από τις μορφότερες χώρες με τις πιο όμορφες παραλίες και θάλασσες. Και ενώ ζούμε μέσα στη θάλασσα, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, κάθε χρόνο σημειώνοντας μεγάλος αριθμός πνιγμών, ο οποίος συνεχώς και αυξάνεται. Δυστυχώς, η κυριότερη αιτία είναι ότι περισσότεροι αψηφούν τους κινδύνους της θάλασσας. Στη θάλασσα, τα ατυχήματα όπως και στις πισίνες, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι αυξημένα. Διαφεύγουν της προσοχής, ιδιαίτερα τα πιο μικρά παιδιά, γι' αυτό και οι γονείς θα πρέπει να είναι να αγρυπνούν και να μην τα αφήνουν ποτέ μόνα τους. Οι πισίνες θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν φρούρους υπεύθυνους εκεί, ναυαγοσώστες, οι οποίοι να ξέρουν και από ανάνυψη για να μπορέσουν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες και ιδιαίτερα την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση σε κάθε ατύχημα. Ένα δεύτερο που θα πρέπει να προσέχουν οι γονείς είναι ο ήλιος. Ο ήλιος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, όσο καλό φαίνεται ότι κάνει στην υγεία μας, τον αντίον, εάν καθίσουμε πολλές ώρες, εκτεθούμε πολλές ώρες στον ήλιο και ιδιαίτερα από τις 12 έως τις 5 το απόγευμα όπου οι ακτίνες του ηλίου είναι κάθετες, αυτό εγκυμονεί κινδύνους και για το δέρμα, για καρκίνο του δέρματος, για μελάνωμα δηλαδή, αλλά μπορεί όμως να μας φέρει και σε δύσκολη θέση σαν οργανισμό, να αφεντατωθούμε και μερικές φορές να λιποθυμήσουμε ακόμα, έτσι, όταν καθόμαστε πολλές φορές στον ήλιο και δεν πίνουμε και υγρά κιόλας, έτσι. Η υπερβολική εμπιστοσύνη λοιπόν και αδιαφορία μπορεί να οδηγήσει σε τραγικά αποτελέσματα.